Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ για αυτή την ευγενική πρόσκληση εδώ. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο. Το θέμα είναι όντως η κοίηση μετά από καρκίνο του μαστού. Και είναι ένα θέμα που δεν αφορά πολύ λίγες γυναίκες, γιατί υπάρχουν περιστατικά γυναικών καρκίνου μαστού σε αναπαραγωγική ηλικία. Και με το δεδομένο των καινούριων θεραπείων που αυτές οι γυναίκες θα πάνε καλά, είναι πιθανό να ενδιαφερθούν και για τη συνέχεια για την αναπαραγωγή τους. Ταυτόχρονα υπάρχει μια ισχυρή παγκόσμια τάση να καθυστερεί η ηλικία εγκυμοσύνης. Επομένως, είναι αρκετές οι περιπτώσεις που οι γυναίκες θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο του μαστού πριν να ολοκληρώσουν την οικογένειά τους. Και όταν τίθεται αυτό το θέμα, ρωτώντας τις γυναίκες, αυτές οι γυναίκες που απέκτησαν παιδί μετά από μια διάγνωση καρκίνου, είπανε ότι η δυνατότητα κάποιας επόμενης κοίησης αποτέλεσε ένα ισχυρό κίνητρο για να συμμορφωθούν με τις θεραπείες τους και να γίνουν καλά. Υπογράμμιζε βέβαια τις ανησυχίες τους για την υποτροπή. Οι περισσότερες των νεαρών ασθενών δήλωναν ότι αυτή η δυνατότητα της αναπαραγωγής επηρέαζε τις επιλογές τους που κάνανε για τη θεραπεία. Βέβαια, οι περισσότερες, οι μισές σχεδόν, όταν ερωτήθηκαν, είπαν πως δεν ενδιαφερόντουσαν για μια επόμενη εγκυμοσύνη μετά από τη διάγνωση του καρκίνου. Κάποιες επειδή φοβόντουσαν την υποτροπή, ενώ σχεδόν οι μισές, το 48%, απλώς δεν ενδιαφερόντουσαν. Και αυτό αντανακλά και σε περισσότερο και σε άλλους καρκίνους, οι γυναίκες που χρειάζεται να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο, στη συνέχεια, σε πολύ μικρότερο ποσοστό από τις γυναίκες του γενικού πληθυσμού, βρίσκονται με εγκυμοσύνη. Αυτό αντιστοιχεί στο 40% συνολικά των γυναικών που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο. Και τα ποσοστά είναι χειρότερα για τον καρκίνο του μαστού. Είναι 70% των γυναικών των νέων με καρκίνο του μαστού, που 70% λιγότερες εγκυμοσύνες μετά τη διάγνωση του καρκίνου μαστού, συγκρινόμενες με τις ίδιες ηλικίας γυναίκες και του ίδιου κοινωνικο-οικονομικού στάτους. Γι' αυτό μάλλον ευθύνονται και οι γονατοτοξικές θεραπείες που αναφέρθηκαν και προηγμένως. Τώρα, Να ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Είναι ασφαλής μια εγκυμοσύνη μετά από καρκίνο μαστού? Δηλαδή, ανησυχούν σωστά οι γυναίκες που λένε ότι μπορεί να υποτροπιάσουν? Για το νεογνώ, για το παιδί ή για το έμβριο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο καρκίνος της μητέρας μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την έκβαση της εγκυμοσύνης. Κάποιες μαιευτικές επιπλοκές, τις οποίες περιλαμβάνονται και κεσαρικές, αποδίδονται περισσότερο στο ότι είναι πιο πολύ παρακολουθούνται αυτές οι κοιήσεις. Συμβουλεύουμε τις γυναίκες, άμα είναι να μπουν σε μια διαδικασία εγκυμοσύνης, να έχει παρέλθει ένα διάστημα τουλάχιστον 3 με 6 μηνών από κάποια συστηματική θεραπεία, για να είναι ως προς την ποιότητα των οκυτάρων περισσότερο. Τώρα, το βασικό ζήτημα είναι για τη μητέρα. Είναι ασφαλής μια εγκυμοσύνη? Με το βασικό φοβό ότι μια κατάσταση με αυξημένες ορμόνες σχεδόν όλες, πολύ ιστρογονική, πολύ προγεστερονική κατάσταση, ότι θα μπορούσε να συμβάλλει σε κάποια υποτροπή καρκίνου μαστού. Και όμως, ό,τι έχει μετρηθεί και ό,τι έχει βρεθεί μέχρι τώρα, δεν δείχνει, δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να λέει ότι η κοίηση μετά από καρκίνο μαστού επιβαρύνει πρόγνωση ή επιβίωση του καρκίνου μαστού. Έχουν μελετηθεί και για ορμονοεξαρτώμενους και για μη ορμονοεξαρτώμενους όγκους τα δεδομένα. Έχει ερευνηθεί το κατά πόσο μια διακοπή εγκυμοσύνης μπορεί να βελτιώσει την πρόγνωση της γυναίκας. Τίποτα από αυτά δεν παίζει ρόλο. Υπάρχουν μελέτες δε που δείχνουν ότι μια κοίηση μπορεί να είναι και προστατευτική. Οι γυναίκες δηλαδή που βρέθηκαν να είναι έγκυες αφού είχαν ήδη θεραπευτεί από τον καρκίνο μαστού έζησαν περισσότερα χρόνια από τις αντίστοιχές τους που δεν είχαν μπει σε εγκυμοσύνη. Σε αυτό θα ξανααναφερθώ μετά. Η τελευταία μελέτη έγινε από την ομάδα του Βελγίου, που επιβεβαιώνει αυτά τα πράγματα, ότι δεν, με βασικό ερώτημα αν οι ορμονοεξαρτώμενοι ή μη ορμονοεξαρτώμενοι όγκοι μπορεί να είχαν διαφορετική συμπεριφορά, και φαίνεται πως η εγκυμοσύνη μετά από καρκίνο μαστού είναι ασφαλής ανεξάρτητα από το ορμονικό στάτους του αρχικού όγκου. Τώρα, στις μελέτες που αναφερόμαστε, έχουμε επιφυλάξεις. Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι. Καταρχήν, γιατί μιλάμε για μελέτες που έχουν συγκεκριμένους πληθυσμούς, μικρούς πληθυσμούς. Είναι η στατιστική ισχύς τους, δεν μπορεί να γενικευτεί, δεν είναι μεγάλη και δεν μπορούν να γενικευτούν τα αποτελέσματα.
Το άλλο σημαντικό θέμα είναι η πραγματική σημασία του Healthy Mother Effect. Δηλαδή, μια γυναίκα που θα μείνει έγκυος μετά από τη διάγνωση του καρκίνου, προφανώς είναι η γυναίκα που έχει όγκο καλύτερης πρόγνωσης, που έχει μιλήσει με την ογκολογική ομάδα και έχουν πει πως ο κίνδυνός της είναι έτσι κι αλλιώς μικρός, οπότε μετά από κάποιο διάστημα προχωρεί σε εγκυμοσύνη. Από αυτόν τον πληθυσμό περιμένουμε έτσι κι αλλιώς εξαιρετικά αποτελέσματα. Οπότε το να το συγκρίνουμε με το γενικό πληθυσμό που μέσα μπαίνουν και γυναίκες με πολύ κακή πρόγνωση όγκους, φυσικά θα δείχνει καλύτερο αποτέλεσμα. Και ίσως εκεί μπορεί να εξηγηθεί και αυτά τα ευνοϊκά, οι ευνοϊκές στατιστικές, ότι οι γυναίκες που μένουν έγκυες μπορεί να πηγαίνουν καλύτερα. Δεν μπορεί να είναι θεραπευτική εγκυμοσύνη, είναι μάλλον δείχνει ότι ο πληθυσμός είναι καλός. Σε άλλες μελέτες δεν είναι γνωστό το στάτους των υποδοχέων, οπότε μειώνεται και η ισχύ των μελετών. Και επίσης δεν ξέρουμε ποιο είναι το ακριβές διάστημα που είναι ασφαλές για να μείνει έγκυος μια γυναίκα μετά από το καρκίνο. Τώρα, κατά πόσο είναι εφικτή. Πολλά πράγματα θα επικαλύπτονται, οπότε προχωράω γρήγορα. Είναι γνωστό ότι με τη χημειοθεραπεία η γονιδοτοξικότητα αφορά τις χημειοθεραπείες. Ούτε η χειρουργική, ούτε η ακτινοβολία στο μαστό επιδρά πάνω στη γονιμότητα. Οπότε μιλάμε για τις συστηματικές θεραπείες και κυρίως τη χημειοθεραπεία. Με το που ξεκινάει η χημειοθεραπεία, για τις περισσότερες γυναίκες θα υπάρξει αμινόρια, τουλάχιστον σε όλο το διάστημα της χημειοθεραπείας. Και η επανεμφάνιση του κανονικού κύκλου εξαρτάται καταρχήν από την ηλικία των γυναικών. Όσο πιο νέες είναι οι γυναίκες, τόσο πιο πιθανό είναι να επανεμφανιστεί η περίοδος. Κατά δεύτερον, από το είδος του χημειοθεραπευτικού παράγοντα, με χειρότερο το CMF που χρησιμοποιούσαμε παλιά και κάπως καλύτερα τις ανθρακυκλίνες, και το χρόνο που έχει παρέλθει από την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας, καθώς και τη δόση της. Ακόμα και όταν επανέλθει η περίοδος, την οποία υπολογίζουμε να επανέλθει στο 55% του συνόλου των γυναικών που παίρνουν χημειοθεραπεία, θεωρούμε ότι τα αποθέματα της οθήκης είναι έτσι κι αλλιώς επηρεασμένα. Οι ορμονικές θεραπείες μπορεί να παίξουν κάποιον επιβαρυντικό ρόλο, αλλά όχι τόσο όσο η χημειοθεραπεία. Και τόσο η χημειοθεραπεία όσο και η ορμονοθεραπεία φέρνουν την εμεινόπαυση, τη φυσική εμεινόπαυση, κατά μέσο όρο 5 χρόνια νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η ορμονοθεραπεία χορηγείται τώρα πια για δεκαετία. Επομένως, αν περιμένουμε να τελειώσει την ορμονοθεραπεία, η γυναίκα θα είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη, επομένως με μικρότερη γονιμότητα έτσι κι αλλιώς. Και πάμε στις επιλογές και στην ανάγκη θεραπείων διατήρησης γονιμότητας. Μιλάμε για την κατάψυξη και διατήρηση εμβρίων ή οοκυτάρων. Αναφέρθηκε πολύ αναλυτικά η κυρία Φλακασοβίτη σε αυτά. Έχω μόνο τα σχόλια που αφορούν τα κομμάτια του μαστού. Ότι η διέγερση ξεκινάει φυσικά πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας, όπως είπαμε. Η καθυστέρηση στην έναρξη των θεραπείων είναι αυτό που συζητούσαμε τόσο. Μας φέρνει σε αμηχανία, αλλά είναι κάτι που είναι το κέρδος του μεγαλύτερο από την καθυστέρηση στις περισσότερες περιπτώσεις. Χρησιμοποιείται, συνιστάται τώρα πια η χρήση GnRH αναλόγων κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας, με την πρόθεση να διατηρηθεί το απόθεμα, να προστατευτούν οι οθήγες από τη γονιδοτοξική δράση των φαρμάκων. Φαίνεται να έχει κάποια αποτελεσματικότητα στο μαστό. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς, με ποιο μηχανισμό, αλλά φαίνεται ότι στο μαστό λειτουργεί, ακόμα και αν δεν λειτουργεί σε άλλες κακοήθειες. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα που είναι σε εξέλιξη. Το κομμάτι της ενημέρωσης είναι πολύ ακαθόδες, γιατί μιλάμε για μια νέα γυναίκα η οποία έχει βρει έναν όγκο, ίσως πολύ πιθανό σε ηλικία πριν το screening, έχει βρει έναν όγκο, θα χρειαστεί να το συνειδητοποιήσει, να χειρουργηθεί, να περιμένει τα αποτελέσματα των βιοψιών της, να περιμένει την απόφαση του Ογκολογικού Συμβουλίου για το τι είδους θεραπείες πρέπει να πάρει και από εκεί και πέρα, σε ένα διάστημα 15-20 ημερών, να αποφασίσει θέλει να κάνει παιδιά, θέλει να κάνει άλλα παιδιά, πρέπει να διατηρήσει έμβρια ή οάρια, μπορεί. Τι επιλογές έχει, τι κινδύνους έχει. Είναι δύσκολο να συντονιστούν όλες αυτές οι πληροφορίες, να τις κατανοήσει και να δώσει τις επιλογές. Αυτό το στάδιο αποτυγχάνει και από ό,τι φαίνεται παγκοσμίως της ενημέρωσης. Είναι πολύ λίγες οι ασθενείς που καταλήγουν τελικά σε έναν ειδικό υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση, αλλά από το 5-6% που τελικά παραπέμπεται, οι περισσότερες θα ακολουθήσουν κάτι, θα κάνουν κάτι για τη διατήρηση της γονιμότητάς τους.
Και φυσικά να πούμε πως αυτή η επιλογή του να διατηρήσουν τα οκύτταρά τους, να διατηρήσουν την πιθανότητά τους οι γυναίκες να μείνουν έγκυες, βελτιώνει κατά πολύ και την ψυχολογία και το μειώνει αυτό την ψυχολογία του πένθους που συνοδεύει τη διάγνωση και βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους. Ακόμα και αν, επαναλαμβάνω, οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες δεν θα μείνουν έγκυες, δεν θα προχωρήσουν σε εγκυμοσύνη. Πολύ λίγες γυναίκες προχωράνε τελικά σε εγκυμοσύνη και ακόμα και τυχαίες εγκυμοσύνες τείνουν να διακοπούν. Άλλα ειδικά ζητήματα έχουν να κάνουν με το ότι αν θέλει να διατηρηθεί έμβριο, πρέπει να υπάρχει σύντροφος, ο οποίος συναποφασίζει, πρέπει να καταλάβει και αυτός τους κινδύνους και ότι είναι συνυπεύθυνος για την τύχη των εμβρίων ανεξάρτητα από την τύχη της συντρόφου. Η διέγερση και η καθυστέρηση και η περιστρογονική κατάσταση είναι κάτι που μας φέρνουν πάντα σε αμηχανία, όσο και αν είναι καθησυχαστικές όλες οι μελέτες. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της γενετικής προδιάθεσης, γιατί οι γυναίκες που εμφανίζουν καρκίνο μαστού σε τόσο νεαρή ηλικία έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα από τις πιο μεγάλες να φέρουν κάποια παθογόνα γενετική μετάλλαξη και αυτή τη μετάλλαξη να τη μεταφέρουν στο γενετικό υλικό που θα διατηρηθεί για φύλαξη. Αυτό είναι ακόμα προς σκέψη και προβληματισμό. Τώρα το timing. Γενικά η εγκυμοσύνη αποθαρρύνεται αν δεν περάσει πρώτη διετία, που στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρούμε ότι εκδηλώνονται και οι πρώτες υποτροπές, αλλά η διετία είναι βασικά για να ολοκληρωθούν οι θεραπείες και να έχει επανέλθει η περίοδος και να έχει ξεκινήσει και κάποια ορμονοθεραπεία εκεί που χρειάζεται. Δεν υπάρχει βιβλιογραφία που να είμαστε ασφαλείς σχετικά με τη διακοπή της ορμονοθεραπείας ώστε να ξεκινήσει μια διαδικασία εγκυμοσύνης. Οπότε οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται ότι διακινδυνεύουν διακόπτοντας την ορμονοθεραπεία τους αυτές που παίρνουν και αν αποδεχτούν αυτό το κίνδυνο θα διακόψουν την αμοξυφένη για 2-3 μήνες τουλάχιστον, 6 είναι το ιδανικό. Μετά θα μείνουν έγκυες και μετά το ντοκετό τους θα πρέπει να ξαναξεκινήσουν αμέσως την ορμονοθεραπεία. Τελειώνοντας, που δεν θέλουμε να προχωρήσει μια εγκυμοσύνη, είναι σε περιπτώσεις που οι γυναίκες παίρνουν χημειοθεραπεία ή ορμονοθεραπεία, που τότε συνιστούμε διακοπή της εγκυμοσύνης, είναι ιδιαίτερα τερατογόνα τα φάρμακα. Και ενώ για το Herceptin είναι πολύ λίγα τα περιστατικά, θεωρούμε πως δεν περνάει το μπλακούντα, δεν συνιστούμε διακοπή της εγκυμοσύνης αν προκύψει μια τυχαία εγκυμοσύνη εκεί. Αλλά τα δεδομένα είναι πολύ, πολύ λίγα. Ευχαριστώ πολύ. Αλεξάνδρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία ομιλία. Έχω ακούσει 2-3 ομιλίες και μπορώ να πω ότι ήταν οι πιο πλήρες αυτές που άκουσα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σε συγχαρώ και στο ότι έδωσε το βάρος σου στο πώς μια γυναίκα μπορεί να μείνει έγκυος μετά από την νεοπλασία. Πάνω σε αυτό, βέβαια, θα ήθελα να κάνω και την εξής παρατήρηση, ότι ο καρκίνος του μαστού πλέον είναι πάρα πολύ συχνός. Έχουμε ξεπεράσει τα 50 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού. Είναι λέει 10-πλάσιος από ό,τι γυναικολογική καρκίνη. Και όλο και περισσότερο αναφύγεται το πρόβλημα γυναικών μεταξύ 30 και 40 που έχουν το πρόβλημα και οι οποίες δυνητικά θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Άρα, όλα όσα είπες, σίγουρα και τώρα και στο μέλλον θα έχουν πολύ μεγάλη χρησιμότητα για να αποφασίσει μια γυναίκα το θέμα της γονιμότητας. Θα ήθελα επίσης να σταθώ και σε το άλλο κεφάλαιο, που είναι ο καρκίνος του μαστού στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, διότι εκεί έχει πολύ σημασία και η διάγνωση και το screening. Δηλαδή, πολλοί μευτήρες δεν δίνουν μεγάλη σημασία στο μαστό διάρκεια της εγκυμοσύνης, γιατί σου λέει να περάσει η εγκυμοσύνη και ό,τι είναι μετά. Σήμερα ξέρουμε ότι και η χημειοθεραπεία επιτρέπεται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, δηλαδή στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, και η ακτινοθεραπεία ακόμα στο πρώτο. Άρα, ακόμα και μια γυναίκα έχει καρκίνο στο μαστό στην εγκυμοσύνη, κάλλιστα μπορεί να κάνει την θεραπεία της, χειρουργική και επικουρική, χωρίς να προκαλέσει σημαντική βλάβη στο έμβριο ή τουλάχιστον να μπορεί να κάνει μια έγκαιρη διάγνωση χωρίς να περιμένει το τέλος της εγκυμοσύνης. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω και αυτό πόσο μεγάλη σημασία έχει και κυρίως για τους μευτήρες που κινητοποιούν τη γυναίκα να κάνει την εξέταση όταν πιάσουν αγρομπαλάκι ή όταν. Βεβαίως και ευχαριστούμε, γιατί είναι και σημαντικό διάστημα. Αφού οι γυναίκες μεταφέρουν την εγκυμοσύνη τους σε πιο μεγάλες ηλικίες που ο καρκίνος συμβαίνει, είναι κάτι που πλέον πρέπει να το σκεφτόμαστε στην εγκυμοσύνη. Δηλαδή πρέπει να εξετάζεται το θέμα, γιατί είναι και πολύ, πολύ κατακλυσμιαία η εκδήλωσή του καρκίνου μετά, όσο πιο νωρίς. Ναι, και υπάρχει ένα πρωτόκολλο που λέμε στις γυναίκες που είναι έγκυες να κάνουν τουλάχιστον υπέρηχο μαστού, σαν screening. Γιατί δεν μπορεί να κάνουν μαστογραφία.
Παρακαλώ, από το ακροατήριο. Νομίζω το κάλυψες πολύ ωραία το κεφάλαιό σου. Θα παρακολουθήσω τον κύριο Γαλανόπουλο.